κύριε, σα πληροφορώ στην επόμενη από τα κοινοβία. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλίνης κατά τη διάρκεια αντικατάσταση του αγωγού Ομβρίων των οδών Γουρνάζου και Αεροπόρου Γιαναρέλη σχετικά η 10 του 2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπέρ της έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Κατά Λευκό, οι συνάδελφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Παυλής και ο κύριος Κουνιαρέγγης, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε. Η συνεδρίαση διακόπτεται. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να γνωμοδοτήσει για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προκύπτουν όταν στοχευμένα γίνονται κάποια μεγάλα έργα στις πόλεις και στα χωριά της Ινσουλές μου. Η γνωμοδότηση αυτή έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση για να μπορέσει να μπουν οι απαραίτητες σημάνσεις ώστε να μην δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος. Ένα έργο αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ το πήρε ο εργολάβος με 1,5 εκατομμύρια. Ερωτώ λοιπόν εγώ και το πήρε συμφωνημένος με μία βάρκια και 2 ώρες υπερορία σύμφωνα με τον δικηγόρο μας που μιλήσαμε προχθές. Μίλησε με την εργολήπτρια εταιρεία και έχει συμφωνηθεί μία βάρκια και 2 ώρες υπερορία. Μέχρι εκεί. Είναι μείζωνα σημασία στο έργο, είναι μείζωνα σημασία όμως και οι ζωές μας και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχετε αντιληφθεί κύριε Γιαννάκη καθόλου την αγωνία μας. Γιατί λοιπόν το πλεώνασμα των χρημάτων αυτών που φαντάζομαι θα πάνε σε άλλους πορούς, δεν ξέρω πού. Το πλεόνασμα αυτών των χρημάτων να μην δοθούν σε άλλες 2 βάρδιες. Προσυμφωνημένα, εδώ πέρα να δεσμευτείτε για να τελειώσει το έργο αντί για 2 χρόνια, να τελειώσει πολύ λιγότερο, στο 1/3 του χρόνου. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν γίνεται αυτό? Απλά βοηθήστε με να το καταλάβω. Βοηθήστε με να το καταλάβω. Και αν όχι έτσι, γιατί δεν λέτε, έλα εδώ Αραπαντώνη, στα πρώτα 100 μέτρα. Υπάρχουν 10 μαγαζιά, αλλά παντώνεις και άλλα 9. Τι ενίκιο πληρώνεις, τι δεν πληρώνεις. Τα χρήματα αυτά που είναι το πλεόνασμα να δοθούν σαν αποζημίωση. Έτσι θα καταλάβω, Δημοτική Σύμβουλη, Δημοτική Αρχή, κύριε Γιαννάκη, ότι αγωνιάτηκα μας. Μόνο έτσι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σουντανής είπε ότι δεν γίνεται να υπάρχει διέλευση για όσο καιρό γίνεται το έργο. Ας υπήρχαν κάποια έργα πρόδρομα υποδομών να βοηθήσουν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπαίνουμε σε ένα έργο χωρίς καμιά προετοιμασία πριν. Έπρεπε να υπάρχουν πρόδρομα έργα υποδομών. Ορισμένοι δρόμοι οδηγούν σε σκαλοπάτια. Ορισμένη στροφή δυσκολεύεσαι να την πάρεις και με μικρό αυτοκίνητο. Θέλω να με διαβεβαιώσει ο κύριος Γιαννάκης, είναι γραμμένο στη σύμβαση ότι θα δουλεύουν διπλή βάρδια? Γιατί εμένα ο εκπρόσωπος της εταιρείας μου είπε ότι θα δουλεύουμε 10 ώρες. 10 ώρες θα τους πληρώνω, μου είπε επιλέξει. Δεν έχω παραπάνω χρήματα, πήρα λίγα χρήματα. Είναι γεγονός αυτό ή έχει γραφτεί ότι θα δουλεύουμε? Κυρία Τσουπή, δεν γίνει τοποθετήσεις. Σας παρακαλώ να αποφύγουμε το διάλογο. Ερώτηση έκανα. Εντάξει. Ρητορικό ερώτημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, αφού δεν είναι ρητορικό, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι έμπορος και σε λίγο καιρό θα είμαι άνεργος. Όχι, εγώ... θα είμαι και περισσότεροι από εδώ. Και θα έρθουμε εδώ να μας πληρώσετε. Και να πληρώσετε το έμφυά μας, να πληρώσετε τα δημοτικά μας τέλη, να πληρώσετε τα παιδιά μας, να τα σπουδάσετε, να τα διαβάσετε. Γιατί το αν θα γίνει μια πλημμύρα είναι πιθανό. Το ότι θα κλείσουμε είναι σίγουρο. Καταλάβατε, εκεί είναι η διαφορά. Αυτό. Λοιπόν, το ότι έχετε δώσει διεξόδους από αυτούς τους δρόμους είναι το λιγότερο γελίο. Περπατάμε σε αυτούς τους δρόμους κάθε μέρα, τους ξέρουμε. Να έρθετε να πείτε σε όλους τους γειτόνους ότι δεν θα παρκάρει κανένας. Ούτε αυτοί που έχουν πρόβλημα τα παιδιά τους. Ούτε αυτοί που έχουν πρόβλημα ηλικιωμένων. Ότι δεν ξέρουν πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα, θα τα πάνε στο πάρκινγκ, θα πάρουν γαϊδουράκια. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, αλλά θα πρέπει να είναι ανοιχτή η παράδρομη για να περνάει το ΕΚΑΒ που δεν χωράει. Επίσης έχω να δηλώσω ότι ο κύριος συγκοινωνιολόγος που βάλατε μπροστά μου ρώτησε τον ΕΚΑΒΙΤΗ αν χωράνε να περνάνε τα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ από τα Λιφαντά. Τόσο γνώστης ήταν λοιπόν ο κύριος συγκοινωνιολόγος σας. Θέλετε να πούμε κι άλλα? Έχω να πω πολλά.
Μας είπατε ότι δώσατε για την... Πόσα πήρε η εφορία αρχαιότητων τελικά? Για την πρώτη φορά μας είπατε ότι δώσατε γύρω στα 400.000. Και ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης που είναι στο ΚΑΣ θα τα περνάει όλα έτσι από κάτω, διότι είναι στο ΚΑΣ και έχει τη δυνατότητα να τα περνάει. Ήρθα λοιπόν κι εγώ σε μία ομιλία με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος μου είπε ότι τα 400 τάσα είναι 200 τόσα, ότι δεν μπορεί, είναι στο ΚΑΣ, αλλά δεν μπορεί να περνάει τίποτα παρά μόνο και ένα μικρό φορέα. Και αν είναι κάτι μεγάλο, θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο. Το οποίο δεν ξέρω πόσος χρόνος είναι, ξέρω μόνο ότι είπε ότι προσέλαβε άτομα για αυτό το έργο, τα οποία θα δουλέψουν ένα χρόνο. Και εσείς μου λέτε ότι σε 3 μήνες θα τελειώσετε τη Βουρνάζου. Θέλετε να πω κι άλλα? Ναι. Πέρασε ο χρόνος μου? Αν πέρασε ο χρόνος μου, σταματήσω. Κυρία, δεν μαλώνω κανέναν έτσι. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Θα μιλήσετε το χρόνο. Μια παράκληση, κυρία Τσουπή. Ωραία, μιλήστε... θα δουν οι καθυστερήσεις. Ωραία, κατάλαβα. Δείτε λοιπόν να φτιάξετε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και μην πάτε να φτιάξετε όλη την πόλη, να φτιάξετε όλο το δρόμο, χαλώντας όλη την πόλη και όλο το νησί. Γιατί αυτό θα κάνετε. Ανοίγοντας τη Βουρνάζον Απρίλιο μήνα, θα κάνετε μια πόλη μπάχαλο. Το ξέρετε ή δεν θέλετε να το δείτε? Δεν ξέρω. Φανταστείτε λοιπόν το καλοκαίρι, θα έρχονται οι τουρίστες από το αεροδρόμιο. Θα από πού θα τους στέλνετε, από πού θα τους πηγαίνετε. Ναι, ναι, ξέρω, είμαι χήμαρος. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουπή. Ο κύριος Γιαλού κακώς υπόθηκε, διότι προσβάλλει και ένα δημόσιο λειτουργό, ότι ξέρεις, από κάτω από το τραπέζι θα περνάει ο Τριανταφυλλίδης ή όποιος Τριανταφυλλίδης, μία υπόθεση. Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Όχι. Λέτε ανακρίβειες. Δεν είπε αυτό. Ακούστε με. Μη φωνάζετε, κυρία μου, δεν σας φοβάμαι. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, για κάντε μου τη χάρη. Υποτίθεται, ορίστε, εγώ να έχω... Για ποιο λόγο, κυρία μου, για ποιο λόγο, διότι φωνάζετε, θα σας φοβηθώ. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κανένας λειτουργός και δει, ο συγκεκριμένος δεν είπε ότι θα λειτουργήσει κάτω από το τραπέζι. Είπε συγκεκριμένα ότι θα διευκολύνω όσο μπορώ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στα πλαίσια του νόμου. Άρα λοιπόν, ακούστε με. Δεν καταλάβατε τι σας είπε ο κύριος Γιαννάκης. Σας είπε ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αυτό που σας λέω εγώ, ακούστε με. Αυτό που λέω εγώ είναι η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου και της ΔΕΙΑΛ. Αυτή είναι η δέσμευση. Αυτό λοιπόν που έχουμε καταφέρει είναι στα πλαίσια των προεργασιών του έργου και της εξήγησης που δίνουμε μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών, ΔΕΙΟΤΕ και τα λοιπά, αρχαιολογία, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον προϊστάμενο της αρχαιολογίας, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα μπορεί να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο την εξέλιξη του έργου, και γι' αυτό είπαμε ότι όπου χρειαστεί λόγω αρχαιολογίας να μπει και τρίτη βάρδια προκειμένου να γίνεται η μετακίνηση κάποιων ευρημάτων. Οκτάωρα. Αυτό σας λέω. Προσέξτε. Οφείλω να πω εδώ, να προτείνω ότι ναι, να ψηφίσουμε, αλλά να υπάρξει στην πορεία και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η δυνατότητα, ξέρω τις ευαισθησίες του Δημάρχου, και να εξαιρεθούν οι περιοχές αυτές από τα δημοτικά τέλη κατά την περίοδο των εργασιών, και αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να υπάρξει και επιδότηση ενοικίου την περίοδο αυτή. Το είπε ο Νίκος και το βάζω κι εγώ. Δεν είναι λαϊκισμός. Ούτε το κάνω για το χειροκρότημα. Είναι λαϊκισμός, κύριε Καλαδάκη. Κύριε Αστυρακάκη. Αν δεν καλύπτεστε από τη θέση της Δημοτικής Αρχής, υπάρχει και ο δρόμος της παρέτησης. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, περνάμε στην. Περνάμε στην ψηφοφορία. Και νομίζω περνάμε, ότι δεν λαϊκίζουμε. Περνάμε στην ψηφοφορία. Όχι, κύριε Αστυρακάκη, κακώς σας επέτρεψα. Καταστρατηγείτε τη διαδικασία. Εμένα το λέτε, κύριε Αστυρακάκη, σας αφαιρώ το λόγο. Λοιπόν, περνάμε. Κύριε Αστυρακάκη, σας αφαιρώ το λόγο. Κύριε Αστυρακάκη, σεβαστείτε τη διαδικασία. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συνάδελφοι, περνάμε
Περνάμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αστυνακάκη.